Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε φίλοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στον καιρό, με τον καιρό, με τον καιρό, με την φλόχη, με την φλόχη. Το όνειμα της η συμπτική, το πόνος γίνεται καθή. Μην τον εκλές τον αετό, όπου πετά και βρέχει. Μόνο να κλέσει ένα πουλί όπου φτερά δεν έχει. Έκρυβε στις παρτιτούρες του την Ελλάδα, από τη μια της άκρη ως την άλλη, με την Κρήτη πάντα σε πρώτο πλάνο. Σε κάθε του μουσικό θησαυρό, σε κάθε βήμα της μεγάλης του πορείας, κουβαλούσε τα θέλω ολόκληρο του ελληνικού λαού. Και σήμερα ο λαός που δεν πρόδωσε ποτέ, ήταν εκεί, για να τον συντροφεύσει σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι στην κρητική γη. Τα Χανιά υποδέχονται στην αγκαλιά τους, στη Χανιώτικη γη, το Μίκη Θοδωράκη. Και το Μίκη που για μένα προσωπικά μου στάθηκε απίστευτα την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Ο πατέρας μου ήταν λίγο μεγαλύτερος από το Θοδωράκη και ήταν μαζί στην Ικαρία και στη Μακρόνησο. Και δεν γινόταν παρά να είμαστε σήμερα εδώ όλοι. Πέθανε ίσως ο τελευταίος των μεγάλων. Δεν θα πεθάνει ποτέ ο Μίκης μας. Απλώς στεναχωριόμαστε πάρα πολύ που δεν θα τον ξαναδούμε και πια θα τον ακούμε μέσα από συνεντεύξεις και μέσα από τα τραγούδια του. Με μάτια δακρυσμένα και την ψυχή πλημμυρισμένη από τις μελωδίες του, άνθρωποι όλων των ηλικιών στάθηκαν για ώρα υπομονετικά να τον περιμένουν, να τον υποδεχθούν, να τον χειροκροτήσουν, να προσκυνήσουν ταπεινά και με ευγνωμοσύνη, να υποκληθούν βαθιά στον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη, στον αιώνιο επαναστάτη, στο γνήσιο κριτικό που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στη δυνατή κριτική του ρίζα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλος ο κόσμος τον αποχαιρετά σήμερα. Και ιδιαίτερα εμείς οι Κρήτες. Και εδώ, στο Γαλατά, στη γενέτειρά του, που είχε αυτή την επιθυμία. Από τα παιδιά μας θα εξαρτηθεί η αιωνιότητα του Μίκη. Οι νέοι να ακολουθήσουν το Μίκη. Αυτό που μας εμπνέει είναι μάλλον ο στίχος ότι όταν σφίγγουμε τα χέρια ο ήλιος θα είναι βέβαιος για τον κόσμο και όταν σφίγγουμε τα χέρια δεν θα μας νικήσει κανείς. Στο τελευταίο του Σεριάννη στην όμορφη πόλη των Χανίων που αποτέλεσαν εξάντλητη έμπνευση και σημείο αναφοράς, ο Μίκης είχε δίπλα του μία παρέα τεράστια από απλούς ανθρώπους. Αφέθηκε στην αγκαλιά τους, λίγο πριν ο ίδιος αφαιθεί για πάντα στην κριτική γη. Έχετε ακούσει τελευταία να λένε ότι η Ελλάδα θα ήταν τελείως διαφορετική αν δεν υπήρχε ο Μίκης. Και το πιστεύω αυτό. Ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης που με τα τραγούδια του ξεσήκωσε τον κόσμο για να διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Να μην είμαι συγκινημένη ύστερα από αυτό εδώ το γεγονός. Δεν χάνονται, οι μεγάλοι ποτέ δεν πεθαίνουν. Ήτανε αγωνιστής, μαχητής, πατριώτης, διεθνιστής, κομμουνιστής και με αυτά δεν σβήνονται. Είναι το τέλειο του ανθρώπου. Άνοιξαν τα χέρια τους και τις καρδιές τους για να χωρέσουν έστω και για λίγο τον τεράστιο Μίκη, να γίνουν ένα με την τελευταία του επιθυμία και με συγκίνηση να τον καλωσορίσουν με ευγνωμοσύνη για πάντα στη γη των προγόνων του. Είναι στενοχωρεμένος και να είναι αθάνατος. Στο μόνο Έλληνα που υπάρχει. Το μόνο Έλληνα που πιστεύω να μείνει στην ιστορία και τα παιδιά μας να καταλάβουν την αξία του. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει άλλο άνθρωπο που να αγαπάει και να θέλει να ενώσει την Ελλάδα όπως αυτός. Είναι το τέλος μιας εποχής με το θάνατο του Μίκη, ότι όλη η Ελλάδα είναι ο Μίκης, ότι ζήσαμε. Η παράδοση μας έχει μάθει ότι πάντα και με πόνο και με κλάμα και με χαρά και με λύπη ο κριτικός ξέρει να συμμετέχει και ξέρει να αποδίδει ανάλογα τα συναισθήματα εκεί που χρειάζεται.